Φιλοξενούμε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Μουρτζάλα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα. Δώστε μας μία εικόνα, μία καθαρή εικόνα με την ενημέρωση που έχετε εσείς, την καλύτερη που υπάρχει, για το ποια είναι η κατάσταση στη Λέσβο με τους πρόσφυγες. Κοιτάξτε, όπως είχα πει, ενώ ισχυρίζονται και με κατηγορούν για το αντίθετο, ενώ στην ενδοχώρα οι συνθήκες του ψυχημονιάσμου τόσο είναι καλές, στα νησιά είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Και στη Λέσβο αυτό το πρόβλημα εκδηλώθηκε μέσα από αυτή την πολύ μεγάλη κακοκαιρία που υπήρξε. Οι συνθήκες λοιπόν ήταν κακές, αυτό το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν λόγοι που ήταν κακές, αυτό δεν ανέρει τις ευθύνες μας σαν κυβέρνηση, τις ευθύνες μου σαν υπουργός, αλλά υπάρχουν και εξηγήσεις. Εδώ και 4 μέρες μία ομάδα έχει ανέβει επάνω, μεταφέρουμε ανθρώπους στα ξενοδοχεία, αύριο στέλνουμε ένα καράβι για προσωρινό κατάλημα κάποιων ανθρώπων. Νομίζω ότι από αύριο το βράδυ η κατάσταση θα έχει αλλάξει. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να έχει τελειώσει η κακοκαιρία όμως αύριο το βράδυ, αν μου επιτρέπετε. Και το ερώτημα, το ερώτημα που τίθεται είναι, με συγχωρείτε, χωρίς διάθεση αντιπολίτευσης, αλλά με όρους κοινής λογικής. Αυτά τα ανακλαστικά που δείξατε και για το ξενοδοχείο τα οποία μας λέτε τώρα, αλλά και για το καράβι, ναι, δεν θα μπορούσατε να τα είχατε δείξει από την πρώτη στιγμή? Ειλικρινά σας λέω, εκ των υστέρων μπορεί κανείς εύκολα να πει κάποια πράγματα. Αλλά επειδή είσαστε δημοσιογράφοι με άποψη, θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθούμε από το Σεπτέμβριο να βρούμε λύση. Έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που η τοπική αυτοδιοίκηση τις απέρριψε για την καλυτέρευση των χώρων. Όπως, τι προτάσεις, όπως, ας πούμε? Ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλον ένα χώρο για να μην μένουν 2.500 άνθρωποι μέσα στο ΚΑΜΠ, αλλά να μπορέσουμε να βάλουμε σπιτάκια κι άλλα. Έχουμε κάνει προτάσεις για να πάμε ανθρώπους στα ξενοδοχεία και θα πρέπει να πείτε ότι υπήρξε μια προσβολή στον πολιτισμό μας. Οι ξενοδόχοι στη Σάμο, στη Χίο και στην Λέσβο αρνήθηκαν μέχρι προχτές να βάλουν πρόσφυγες και μετανάστες στα ξενοδοχεία που θα πληρώναμε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα και σήμερα που έχουμε βρει πια κάποιες θέσεις σε κάποια ξενοδοχεία, η απόφαση του συλλόγου του δεν έχει αλλάξει. Κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι κάνοντας επίκληση ακριβώς αυτού που είπατε. Μιλάτε πράγματι με δημοσιογράφους με άποψη. Και αυτό που η άποψη δική μου, σας το λέω ευθέως, είναι ότι έχουμε κόσμο που ζει θαμμένο στο χιόνι, ενώ υπάρχουν άδικοι χώροι με θέρμανση. Γνωρίζουμε αυτό που λέτε για τους ξενοδόχους, που λένε ότι δεσμεύονται, λέει, ηθικά από την σύσταση της ένωσής τους, και το λένε, και το λέω ευθέως, χωρίς να ντρέπονται. Επίσης, έχουμε από την άλλη ένα ελληνικό κράτος που δεν έχει διστάσει, γιατί μιλάει και η παρούσα κυβέρνηση για τη συνέχεια του κράτους. Δεν έχει διστάσει να επιτάξει πλοία, φορτηγά, κάθε φορά που απεργίες κινδύνευσαν τα κέρδη κάποιων. Έχουμε επίσης δεσποτάδες οι οποίοι κάνουν, υποτίθεται, επικλήσεις σε παπάδες και σε ψάλτες οι οποίοι τους αρνούνται χώρους φιλοξενίας. Επίταξη χώρων δεν μπορούσε να γίνει? Για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Ακούστε. Για να μην είμαστε την τρίτη μέρα του χιονιά σε μια κατάσταση που προσβάλλει τους πάντες? Ακούστε με να σας πω κάτι. Καταρχήν να σας πω ότι με πολύ μεγάλη ευκολία και από άποψη ψυχοσύνθεσης και ιδεολογίας μπορώ να αποδεχτώ αυτά που λέτε. Η επίταξη είναι ένα όπλο το οποίο σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει νομικά ζητήματα να λυθούν. Την έχετε καταργήσει, περιορίσει, νομίζω ήταν τα πρώτα μέτρα που πήρατε ως κυβέρνηση. Έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, είστε ο κύριος Μπογιόπουλος? Όχι. Μοιάζουμε πολύ πια μετά από τόση συνύπαρξη. Ο Μανώλης ο Κοτάκης είμαι, υπουργέ. Εγώ, κύριε Κοτάκη, δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Όχι, ναι, δεν έχει καταργηθεί. Και σκεφτόμασταν με την πολιτική προστασία και αυτό. Τώρα στέλνουμε αύριο, όπως σας είπα, ένα καράβι εκεί πέρα του πολεμικού ναυτικού για να βάλουμε μέσα κάποιους ανθρώπους επίσης. Ακούστε να δείτε, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να κλαίγομαι, ούτε να δικαιολογούμε, να εξηγώ μου αρέσει. Εκ των υστέρων έχετε δίκιο. Περιμέναμε
παραπάνω από ό,τι έπρεπε, μήπως πείσουμε την τοπική κοινωνία. Απ' την άλλη θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν κάναμε αυτά τα πράγματα και έπρεπε να γίνουν μετά. Επειδή λέτε, κύριε Υπουργέ, εκ των υστέρων, και επειδή θα επαναλάβω, όντως μιλάτε με ανθρώπους με άποψη, δεν είναι εκ των υστέρων όταν έχει προβλέψει ότι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία είναι μια εγκληματική συμφωνία? Όχι. Ότι όταν αυτή η συμφωνία μετράει τόσα φράγκα το κεφάλι των πρόσφυγα, αυτό δεν έχει κανέναν ανθρωπισμό μέσα του? Ακούστε με. Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Επειδή ακούω τη φιλολογία ότι τα καταφέραμε για 59.000 πρόσφυγες, εντάξει, υπάρχουν και 1.000. Μα ξέρετε από τους αγώνες που εσείς προσωπικά έχετε δώσει ότι ακόμα και για έναν άνθρωπο να μιλάμε, αυτό δεν μπαίνει με όρους στατιστικής. Έτσι δεν είναι? Κύριε Κοτάκη, ακούω. Μπογιόπουλος. Α, δεν μπερδεύομαι, να με συγχωρείτε. Μα σας λέω. Κύριε Μπογιόπουλος, ακούστε να σας πω κάτι. Γνωριζόμαστε κιόλας από παλιά. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ξέρω τη διαφορετική σας άποψη. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη συμφωνία η οποία βοηθάει. Επομένως, τώρα το να χρησιμοποιήσουμε σαν πρόστιμα αυτό το οποίο συνέβη στη Μόρια για να συζητήσουμε τη συμφωνία της Τουρκίας θα μας οδηγήσει αδιέξοδο. Εγώ θα σας έλεγα ότι στη Μόρια θα μπορούσαμε να έχουμε κάλλιστα το ίδιο φαινόμενο, γιατί θα είχαμε 2.000 ανθρώπους κάθε μέρα, πάλι θα έσκαγε ο φρυνιάς και πάλι δεν θα μπορούσαμε όπως πέρσι που είχαμε 7.000. Δεν ψάχνω όμως να βρω δικαιολογίες. Έχω εξηγήσεις, έχω ευθύνες, δίνω τις εξηγήσεις και παίρνω τις ευθύνες. Ξέρετε, από πλευράς μας το θέμα δεν είναι εδώ να φτιάξουμε ένα ραδιοφωνικό δικαστήριο για το αν όχι, έχετε προσωπικές ευθύνες ή όχι. Γι' αυτό σας μιλάω. Και ξέρετε, εγώ τοποθετούμε από τη σκοπιά του όποια και αν είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του οποιοδήποτε, και το ξέρετε γιατί λέτε ότι γνωριζόμαστε, θεωρώ ότι τελικά τα όρια, τα προσωπικά καθενός καθορίζονται από τα όρια της πολιτικής μέσα στα οποία κινείται. Με αυτή την έννοια λοιπόν, έχουμε ένα κράτος. Είναι υπόλογο και υπεύθυνο αυτό το κράτος να διασφαλίσει εκείνες τις κρατικές δομές που θα είναι ανθρώπινες για ανθρώπους, παιδιά, γυναίκες, άντρες, γέροντες, οι οποίοι υφίστανται τα εγκλήματα στις χώρες τους, περάσανε από θάλασσα και προσπαθούν εδώ να δουν τι θα κάνουν, και τους απαγορεύουμε κιόλας να δουν τι θα κάνουν, διότι τους κρατάμε έγκλειστους, επειδή αυτά λένε οι συμφωνίες μας με την Αγία Οικογένεια των Βρυξελών. Να με ακούσετε. Ποιος έχει τελικά εμένα την ευθύνη, ναι, για αυτού του είδους τις κρατικές δομές? Δεν τις έχει η κυβέρνηση? Ακούστε λοιπόν να σας πω κάτι, αλλά ακούστε με και εμένα, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέτε είναι μια πολύ ωραία ρητορία, η οποία όμως έχει μια πραγματικότητα από πίσω της. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν παρέλαβε 1.000 θέσεις φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει 50.000 θέσεις φιλοξενίας, οι οποίες είναι απομέτριες και γίνονται καλύτερες. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ελληνική ιστορία. Διέλυσε την ιδωμένη χωρίς να ανοίξει μύτη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ελληνική ιστορία. Δεν τα κατάφερε σε όλα. Έκανε λάθη σε πολλά. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Πάντα θα συμβαίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, το να κάνουμε τώρα μια ποιητική κουβέντα ή μια ρητορία δεν έχει νόημα, αλλά δικαιούμαι να σας αντιπαραθέσω, χωρίς να μειώνω την αξία του ενός. Χωρίς να μειώνω την αξία του ενός, ότι ρε παιδί μου, 50.000 θέσεις μέσα σε 2 μήνες, οι οποίες βελτιώνονται συνέχεια. Στα νησιά έχουμε αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, λαϊκισμός, Χρυσή Αυγή. Απαγορέψαν το να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Απαγορεύουν οι ξενοδόχοι το να πάμε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν τα καταφέραμε. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι τα καταφέραμε. Να σας ρωτήσω κάτι πέρα από ρητορία, ναι, για να γίνω πραγματιστής. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν 2 λογαριασμοί. Ο ένας λογαριασμός έχει 380 εκατομμύρια, τα οποία με βάση δημοσίευμα και απάντηση που βλέπω εδώ και από το Ευρωκοινοβούλιο, στο πλαίσιο ερώτησης της Ευρωομάδας του ΚΚΕ, 380 εκατομμύρια πήγανε σε ΜΚΟ. Και υπάρχει και ένας άλλος λογαριασμός, 509 εκατομμύρια, από τα οποία δεν έχει διατεθεί ούτε 1 ευρώ για τους πρόσφυγες. Πρώτη ερώτηση. Γιατί 380 εκατομμύρια πήγανε σε ΜΚΟ και δεν πήγανε στη βελτίωση των κρατικών δομών, με υποχρέωση του ίδιου του κράτους να ελέγχει αυτού του είδους τις κρατικές δομές, και τι γίνεται με τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια, γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί? Πρώτον λοιπόν, γιατί 380 εκατομμύρια πήγανε σε αυτές τις ΜΚΟ? Ήταν εντελώς λάθος, το καταδικάσαμε, το καταγγείλαμε, το παλέψαμε και το χάσαμε. Αυτή ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από εκεί και πέρα τώρα τα κατηγορεί κανείς την κυβέρνηση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε αυτό ή το άλλο, δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν ήμασταν σύμφωνοι. Εγώ προσωπικά, ακούστε, αφήστε με ένα λόγο. Ναι, και βέβαια, και βέβαια. Εγώ προσωπικά έδωσα πολύ μεγάλες μάχες για αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σας. Από τη στιγμή που έγινε, η προσπάθεια είναι από αυτά τα λεφτά όσα περισσότερα μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να τα κρατήσουμε στον τόπο μας. Δεύτερο ερώτημα. Τα 500 εκατομμύρια, τα περίφημα. Τα 500 εκατομμύρια είναι λεφτά τα οποία είχαν δοθεί, δεν είναι σε τράπεζα, είναι λογαριασμός, έτσι, ανοιχτό. Τα οποία είχαν δοθεί στην Ελλάδα για το 2014 έως το 2022 για την μετανάστευση που προϋπήρχε στη χώρα μας. Από αυτά τα λεφτά, αφού ξοδέψαμε κάποια έκτακτα που δώσανε, έχουμε αρχίσει τώρα και παίρνουμε και έχουμε πάρει, είναι δύο ταμεία. Από το ένα ταμείο έχουμε απορρόφηση 2% που είναι πολύ λίγο, θα σας εξηγήσω όμως γιατί, και από το άλλο έχουμε 25% που είναι ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ καλό. Το 2% γιατί το έχουμε, γιατί ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε ή κύριε Κοτάκη, συγχωρέστε με, βγαίνουν και λένε ένα δις και ένα δις και ένα δις, δεν υπάρχουν αυτά. Τα 500 εκατομμύρια είναι επιλεγμένα, δηλαδή έχει 6 εκατομμύρια ευρώ για σκύλους για τα ναρκωτικά. Έχει 10 εκατομμύρια ευρώ για το λιμενικό. Για να αρχίσουμε να παίρνουμε λεφτά από αυτά για να ταΐσουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Την κάνουμε. Μπορείτε να πείτε ότι αντί 25 θα έπρεπε να είναι 30 ή αντί 2 θα έπρεπε να είναι 5 και δεν έχω να σας πω κάτι. Μάλιστα. Αλλά δεν ισχύει ότι δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά. Για να κλείσω από πλευράς μου, κύριε Υπουργέ, για να είναι καθαρή και η δική μου η άποψη. Ξέρετε, τα λεφτά τους, τα λεφτά των τάχαμο Ευρωπαίων που είναι δικά μας λεφτά, είναι ματωμένα λεφτά και εγώ δεν σας ψέγω για το γεγονός ότι δεν τα χρησιμοποιείτε. Εγώ αυτό που λέω είναι, και κλείνω με αυτό, και θέλω και το σχολείο σας, ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν πια να αυτοσυγχαίρουν τον εαυτό τους για τα ανθρωπιστικά τους επιτεύγματα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τις γιαγιάδες της Λέσβου. Εδώ έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που μια συγκεκριμένη πολιτική τους έχει στηβάξει στην Ελλάδα και τώρα βρίσκονται και κάτω από το χιόνι. Κάτι πρέπει να γίνει. Ακούστε λοιπόν να σας πω κάτι. Δεν έχει υπάρξει στιγμή που να αυτοχαιρόμαστε για οτιδήποτε. Σας λέω και πάλι, κατά την άποψή μου εκφράζεστε με έναν ρητορικό τρόπο. Η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία. Το ξαναείπατε τα περί ρητορικού τρόπου. Σας καλώ να θυμηθείτε τον εαυτό σας όταν τρέχατε στα τέσσερα σημεία του πλανήτη. Δεν κάνατε και ρητορία τώρα, τότε. Τώρα κάνω, και έτσι, τώρα κάνω. Καταγράφω με λόγια αυτά που κάνατε εσείς τότε. Όχι. Ακούστε να δείτε κάτι. Γιατί τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και δεν είναι προσωπική αιχμή αυτή. Είναι αιχμή προς μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείτε. Καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Το καταλαβαίνω, ούτε εγώ ελεύθερα. Το έχουν οι κομμουνιστές αυτή τη φορά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, μην μετράτε τη λέξη, δεν τη λέω προβλητικά. Το βιώνω έτσι. Εγώ έχω να αντιμετωπίσω η κυβέρνηση, η Ελλάδα, μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αυτή τη συγκεκριμένη πραγματικότητα έτσι μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Την κάναμε καλά ή κακά. Κατά τη δική μου την άποψη, την κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάναμε κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί. Το έχω ξαναπεί και με κοροϊδεύουν. Κουτσά στραβά τα καταφέραμε καλά σε κάτι στο οποίο δεν είχαμε καμιά εμπειρία. Δεν φιλοξενήσαμε ποτέ κανένα στη χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση. Και να τελειώσω με αυτό. Ναι. Και λάθη έχουμε κάνει. Και θα ξανακάνουμε λάθη. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Πείτε μου. Προσωπική ερώτηση. Διακρίνω στον τόνο σας σε κάποιες αποστροφές σας έτσι μια ένδειξη κόπωσης ότι είστε στα όρια σας, πολιτικής κόπωσης, όχι σωματικής. Σας έχει περάσει από το μυαλό ποτέ ότι με τόσες συναρμοδιότητες πήρατε βεβαίως στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι αυτό το πράγμα βρε παιδί μου κάθε μέρα ας πούμε το να είσαι στο επίκεντρο και να μην μπορείς να συντονίσεις γιατί πολλές φορές και από ανθρώπους που περιμένεις ή από θεσμούς που μιλάτε για την αυτοδιοίκηση στους ξενοδόχους να μην έχεις ανταπόκριση ίσως και να μην αξίζει τον κόπο τελικά να είσαι τόσο εκτεθειμένος. Όχι, πιστέψτε με, εγώ αισθάνομαι δύο πράγματα τα οποία τα έχω πει από την αρχή και που επειδή τα ξέρω προστατεύομαι. Το ένα είναι ότι αισθάνομαι ευλογημένο που μου δόθηκε η δυνατότητα
να συμμετάσχω σε αυτή τη φάση που γράφεται η ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι λόγω της εμπειρίας μου τόσα χρόνια, εγώ ξέρω κύριε ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό θα τον θάψει όποιον ασχολείται μαζί του. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν είσαι ταπεινός, εάν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον πόη σου από τον ίσπε σου, θα σε φάει. Και αυτό δεν έχω πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Εγώ επιχειρώ αυτό που μπορώ να επιχειρήσω για να βελτιώσω τη ζωή αυτών των ανθρώπων, να μην διαταράξω τη ζωή των κλίνων στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Έχω άλλες επιθυμίες και έχω άλλες δυνατότητες. Παντρεύω τις επιθυμίες με τις δυνατότητες, δεν τις ξεχνάω. Αλλά ειλικρινά σας λέω, είμαι πολύ κουρασμένος σωματικά, είμαστε κουρασμένοι ψυχολογικά, ο καθένας στον τομέα του μπορεί να το έχει αυτό. Αλλά έχω βαθιά συνείδηση αυτού του πράγματος που κάνω. Προσπαθώ να το κάνω καλά, δεν ξέρω, στο τέλος θα γίνει τα μία. Κύριε Μουζάλα, πέρα από προσωπικά ζητήματα και αν θέλετε απευθυνόμενο στο Μουζάλα των κοινωνικών κινημάτων, θα σας έλεγα άμεσα να ανοίξουν τώρα λοιπόν τα σχολεία, τα γυμναστήρια, τα πολιτιστικά κέντρα, τα δημοτικά καταστήματα, όλοι οι θερμενόμενοι χώροι στο νησί και οπουδήποτε υπάρχουν πρόσφυγες για να φιλοξενηθούν. Εδώ δεν χρειάζονται ξενοδόχοι για να μπουν στη μέση. Αποφάσεις χρειάζονται. Δεύτερον, εάν κάποιοι θεωρούν την ιδιοκτησία τους ως το άπαν της ανθρώπινης ύπαρξης, να την επιτάξετε κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για όσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία, και από εκεί και πέρα λοιπόν να δώσουμε όλη τη μάχη απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων από την πατρίδα μας, να τους δοθεί η άδεια να φύγουν κύριε Υπουργέ όπως ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην είμαστε θύματα της όποιας δέσμευσης απέναντι σε τάχα μου συμμάχους και εταίρους. Ακούστε και πάλι και να κλείσουμε με αυτό. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε χρόνο. Εμένα μου αρέσει η κουβέντα μαζί σας. Είναι αλήθεια ότι και εμάς μας αρέσει, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους. Θέλω να σας πω ότι άνοιξα χωρίς κανένα δισταγμό γήπεδα ολυμπιακά, ακίνητα, χώρους, τα πάντα στην πρώτη μεγάλη φάση που υπήρχε. Και αυτό βοήθησε τους ανθρώπους και βοήθησε και τους Έλληνες. Στα νησιά δεν έχουμε πολλούς τέτοιους χώρους. Και έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Η επίταξη, έχετε δίκιο, εάν δεν βρεθεί άλλη λύση, είναι μια λύση. Μάλιστα. Προσπαθεί κανείς να αποφύγει του να κάνει μια πολιτική με τα μάτια. Και ξέρω ότι κι εσείς δεν το θέλετε αυτό. Εάν χρειαστεί, θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.